Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, στη σελίδα 702, στο κεφάλαιο Λάμπτα Α, 31 κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 702, Λάμπτα Α κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Έτι θέλουσι λέγει των λόγων τούτων εν τη γη του Ιούδα και εν τες πόλεση αυτού όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία αυτών. Ο Κύριος να σε ευλογήσει κατοικία δικαιοσύνης και όρος αγιότητος. Και θέλουσι κατοικεί εν αυτή ο Ιούδας και πάσε πόλης αυτού ομού, η Γεωργή και οι εξερχόμενοι μετά των ποιμνίων. Διότι εχόρτασα την εκλελημένη ψυχήν και ενέπλησα πάσαν τεθλιμένη ψυχή. Δια τούτο εξύπνησα και θεώρησα και ο ύπνος με στάθη γλυκής. Ιδού έρχονται η μέρε, λέει ο Κύριος, και θέλω σπείρει τον οίκον Ισραήλ και τον οίκον Ιούδα με σπέρμα ανθρώπου και με σπέρμα κτίνος. Και καθώς εγρηγόρουν επ' αυτούς δια να εκριζώνω και να κατασκάπτω και να κατεδαφίζω και να καταστρέφω και να καταθλίβω, ούτω θέλω γρηγορήσει επ' αυτούς δια να νοικοδομώ και να φυτεύω, λέει ο Κύριος. Εν τες ημέρες εκείνες δε θέλω συλλέγει πλέον οι πατέρες έφαγον όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν, αλλά έκαστος θέλει αποθνίσκει δια την ανομίαν αυτού, πας άνθρωπος ώστε σφάγει τον όμφακα, τούτου οι οδόντες θέλουσιν εμωδιάσει. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκη νέαν. Ουχή κατά την διαθήκη την οποία έκαμον προς τους πατέρας αυτών καθήν ημέραν, επίασα αυτούς από τις χειρός δια να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου, διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει ο Κύριος. Αλλά αυτή θέλει είστε η διαθήκη την οποία εγώ θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τα σημέρας εκείνας, λέει ο Κύριος, θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλω συνείστε λαός μου και δεν θέλω συνδιδάσκει πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριον διότι πάντες ούτη θέλω με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλο αυτών λέει Κύριος διότι θέλω συγχωρήσει την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Ούτω λέγει Κύριος ο διδούς των ήλιων, εις φως της ημέρας, τας διατάξει της σελήνης και των αστέρων, εις φως της νυχτός, ο ταράτων την θάλασσαν και τα κύματα αυτής βομβούσει, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Εάν η διατάξει αυτή εκλείψωση απέμπροσθέν μου, λέγει Κύριος τότε, και το σπέρμα του Ισραήλ θέλει πάυση από του να είναι έθνος ενώπιόν μου πάσα στα ημέρας. Ούτω λέγει Κύριος. Εάν ο ουρανός άνω δύναται να μετρηθεί και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστώσει, τότε κι εγώ θέλω απορρίψει πάν το σπέρμα του Ισραήλ δια πάντα όσα έπραξαν, λέει ο Κύριος. Ιδού έρχονται η μέρα, λέγει ο Κύριος, και η πόλη θέλει οικοδομηθεί εις τον Κύριον από πύργου Ανανεήλ έως της πύλης της γωνίας. Και το σκηνίον διαμετρήσεως θέλει εξέλθει, έτι απέναντι αυτής από τον λόφων Γαρίβ και θέλει περιέλθει έως Γουάθ. Και πάσα η κοιλά των πτωμάτων και της τάκτης και πάντες η αγρίως του χυμάρου των κέντρων έως της γωνίας της πύλης των ύπων προς Ανατολάς θέλουν συνείστε Άγιοι στον Κύριον δεν θέλει πλέον εκριζωθεί ουδέ καταστραφεί εις τον αιώνα. Αμήν. Αφού λοιπόν έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες ο Κύριος μας μέσα από τον Ιερεμία αλλά ταυτόχρονα και συγκεκριμένες προφητείες ότι έτσι θα γίνει δηλαδή ότι ο λαός Ισραήλ θα έλθει σε μετάνοια και αγαπητά μου αδέλφια η προφητεία αναφέρεται εν γέννη στο λαό Ισραήλ αλλά τώρα ειδικότερα για το τέλος μιλάει για μια μετάνοια οριστική και ουσιαστική η οποία θα οδηγήσει το λαό Ισραήλ στη Βασιλεία των Ουρανών γιατί υπάρχει μετάνοια οριστική, ουσιαστική, αληθινή που κρατάει μέχρι το τέλος. Και υπάρχει και μετάνοια η οποία είναι για λίγο, στην πραγματικότητα μεταμελείται για λίγο η καρδιά, μετανοεί θα μπορούσα να πω γιατί επιστρέφει στο Θεό, αλλά δεν είναι έτσι φτιαγμένη και η απόφαση δεν είναι τέλεια που έχει ο άνθρωπος στην καρδιά, ώστε μετανοεί, επιστρέφει, αλλά σε λίγο ξαναγυρίζει πίσω. Μιλάει λοιπόν τώρα για μια οριστική και αποτελεσματική μετάνοια, προφητικά ο Λόγος του Θεού για το λαό Ισραήλ, που βεβαίως αυτά ισχύουν πάντοτε και για μας. Είναι πολύ σημαντικό
να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας ότι ο εξομολογούμενος και παρετών αυτός θα ελεηθεί. Εξομολογήσε, μετανοείς, αλλά είναι απαραίτητα και να παρετηθείς, που σημαίνει στερεά απόφαση για το θέλημα του Θεού και στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και τι πρότεινε και προφήτευσε, αλλά και προτείνει ο Λόγος του Θεού. Θα καθίσει να σκεφτείς με μεγάλη προσοχή όλα σου τα λάθη και όλες τις αμαρτίες. Ακόμη είναι χρήσιμο και να τις καταγράψεις και να τις φέρεις ενώπιον του Θεού, για να υπάρξει η απόλυτη, πλήρης και τέλεια ελευθερία του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Να μην βρίσκει δηλαδή τόπο ο διάβολος για να ξανάρθει και να δημιουργήσει τα ίδια και χειρότερα πράγματα. Αφού λοιπόν μετανοήσεις σε καρδίας όμως και επιστρέψεις στο Θεό, τότε ο Θεός λέει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και δεν θα είναι αυτός πια που θα ψεκυνηγάει να σε βρει για να σε φέρει κοντά του. Αυτό είναι ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά θα βλέπει ότι εσύ θα είσαι αυτός που θα μετανοείς και θα τρέχεις να τον πλησιάσεις και να βρεθείς κοντά του. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά ποιος κάνει το πρώτο βήμα. Γιατί η πρόσκληση υπάρχει. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Πρόσκληση υπάρχει και η πρόσκληση υπάρχει, αλλά και η εκλογή υπάρχει. Εκείνο όμως που θέλει να δει ο Θεός είναι την καρδιά μας. Μας αναγκάζει πολλές φορές ο Θεός να τον πλησιάσουμε. Αλλά όταν τον πλησιάσουμε εξ ανάγκης, όταν εκλείψει η ανάγκη, τότε ξαναφεύγουμε. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί. Απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και έχω πάρα πολλά παραδείγματα, τα οποία και εσείς ξέρετε. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε: «Κύριε, χάρισέ μου ένα αυτοκίνητο, γιατί υπάρχει έλλειψη. Για να έρχομαι στην εκκλησία σου». Ο Θεός ακούει, του χαρίζει αυτοκίνητο και αρχίζει να πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Από εκδρομές σε μπάνια και από μπάνια σε κυνήγι και από κυνήγι σε διάφορα πράγματα. «Κύριε, βοήθησέ με να έχω ένα σπίτι για να φωνάζω τους αδελφούς». Τις χαρίζει, του χαρίζει ο Θεός. Βάζει ωραία χαλιά, έρχονται οι αδελφοί, κάποιος έχει λασπωμένα πόδια, μου λάσπωσε, δεν ξαναφωνάζω κανέναν. Ναι. Τα χαλιά μου να μου λασπώσει. Μα, άσε που μίλαγε και δυνατά αυτός και ενοχλούσε το γείτονα. Αυτή είναι, αδελφοί αγαπητοί, η τρόπη που αναγκάζεται ο Θεός, βέβαια με χαρά, να μας προσκαλέσει. Αλλά ο Θεός θέλει έναν άλλον τρόπο. Να πάμε εμείς αυτόν να τον καλέσουμε. Και όταν εξομολογηθούμε, καθαριστούμε και ελευθερωθούμε από όλα τα δεσμά του παρελθόντος, της αμαρτίας, του βάρους, της κακίας ακόμη που έχουμε, των παραπώνων που έχουμε, τότε η καρδιά μας καθαρή και αγία θα εξητήσει το Θεό. Θα υπάρξει μέσα μας μία πείνα για το Λόγο του Θεού και μία δίψα για το Πνεύμα του Άγιο. Και όταν έρθουμε σε αυτή την κατάσταση, τότε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός θα ευαρεστηθεί και ευαρεστείται και λέγει: «Τώρα αρχίζει το έργο, όχι της αποκατάστασης μόνο, αλλά της αποκατάστασης και της πλήρους ευλογίας. Πρώτον, εγώ θα σπείρω σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη χώρα, στον οίκο Ισραήλ, σπέρμα ανθρώπου». Θα γεμίσω, δηλαδή θα σπέρνω και θα πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να βλέπουμε να αυξάνεται. Σκεφτείτε σε μια εκκλησία να σπέρνει ο Χριστός και να δημιουργούνται άνθρωποι. Τι άνθρωποι? Χριστιανοί. Και να αυξάνονται. Τι ωραία που θα ήταν κάθε μήνα να έχουμε 10 βαπτίσεις. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Και γιατί το έχει κάνει μέχρι τώρα? Γιατί πιθανόν να μην έχουμε μετανοήσει ακριβώς όπως θέλει ο Θεός. Να μην έχουμε ελευθερώσει την καρδιά μας ακριβώς όπως θέλει ο Θεός. Αλλά να διατηρούμε μέσα στην καρδιά μας ακόμη ίχνη του παρελθόντος. Και αυτό δεν ισχύει μόνο βέβαια στην εκκλησία, αλλά ισχύει και στα άτομα και στις οικογένειες. Είναι ανάγκη να πάμε στον Κύριο να εξομολογηθούμε όλες μας τις αμαρτίες, να ψάξουμε να τις βρούμε, να τις αναμοχλεύσουμε, να τις εξητήσουμε. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί από όλα να μας ελευθερώσει όταν εμείς τον πλησιάσουμε.
Θα σπείρω, λέει, και άνθρωπο αλλά και ζώα, δηλαδή και ευημερία. Όχι μόνο θα αυξήσω το λαό, αλλά θα αυξήσω και την ευλογία στο λαό. Όχι μόνο θα αυξήσω την οικογένεια, αλλά θα αυξήσω και την ευλογία στην οικογένεια. Το ξανά έχει το όνομα του Χριστού. Και τότε, σε αυτόν τον τόπο, οι άνθρωποι θα λένε για την Ιερουσαλήμ: ευλογημένη ο Κύριος να σε ευλογήσει κατοικία δικαιοσύνης και όρος αγιότητος. Αυτό δηλαδή που θα φαίνεται και θα διακρίνεται είναι ότι αυτή η εκκλησία, αυτή η οικογένεια, αυτός ο άνθρωπος θα είναι όρος αγιότατο. Ξέρετε, υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, ο Άγιος, αλλά υπάρχει και ο Αγιότατος. Είναι ο νόμος του οίκου του Θεού. Καθ' υπερβολήν Άγιος, στην παρουσία του Θεού δηλαδή. Μέσα στην παρουσία του Θεού και μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Και όταν τα άκουσα όλα αυτά, λέει ο Ιερεμίας, που έλεγε ο Θεός ότι θα χορτάσω, εχόρτασα κάθε πεινασμένη ψυχή και παρηγόρησα κάθε τεθλιμμένη ψυχή, χόρτασα. Πόσο μου αρέσει αυτή η λέξη, να σε ψωμίσει ο Θεός με το λόγο Του και να είσαι χορτασμένος. Γιατί όταν πλημμυρίζει ο λόγος του Θεού μέσα σου, δεν υπάρχει έλλειψη ουδεμία. Θα έρθει, λέει, στον κόσμο αυτό χρόνος όπου οι άνθρωποι θα έχουν πείνα όχι άρτου αλλά λόγω Θεού και δίψα όχι ύδατος αλλά πνεύματος Αγίου. Από μια μεριά δηλαδή οι άνθρωποι θα πεινάνε και θα διψάνε για το λόγο του Θεού και για το πνεύμα του Άγιο, γιατί δεν θα μπορούν να το απολαύσουν, και από την άλλη μεριά έρχεται ο Θεός και λέει θα σε χορτάσω και θα σε ξεδιψάσω και θα σε παρηγορήσω. Όταν έλθει αληθινά η καρδιά σου σε μετάνοια και επιστροφή, ώστε να πλησιάζεις το Θεό με όλη σου την καρδιά, για να έρχεται και ο Θεός να σε πλησιάζει και να σε ευλογεί με όλη του τη χάρη και τη δύναμη και τη δόξα. Και λέει ο Ιερεμίας, ξύπνησα και ο ύπνος μου εστάθη γλυκής, γιατί άκουσα αυτά τα ωραία λόγια από το Θεό, ότι όχι θα τα κάνετε εάν εσείς συμπεριφερθείτε έτσι πως θέλω, αλλά μ' αρέσει, λέει ο Ιερεμίας, και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ όταν το προφητεύει ο Θεός ότι θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Και γιατί μ' αρέσει αυτό? Γιατί ο Θεός προβλέπει αυτά τα οποία θα γίνουν στο μέλλον. Και είναι πολύ ωραίο να προβλέπει ο Θεός και να προφητεύει ότι η πορεία μας και η πορεία του κάθενός από μας θα είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού, ώστε ο Θεός με τα βεβαιότητος ευλογών να ευλογήσει. Και έτσι θέλουμε, με τη χάρη του Χριστού. Συνεχίζει λοιπόν τώρα ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, με πιο ωραία πράγματα, λέγοντας «Ιδού», προφητεύει πάλι, «έρχονται οι μέρες και θέλω κάμι προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα νέαν διαθήκη». Νέα διαθήκη. Και είναι ωραία να σου λέει ο Θεός, να μας λέει ο Θεός, ότι στη ζωή σου θα κάνω νέα πράγματα. Θα ανοίξω νέους δρόμους. Οι δρόμοι που θα ανοίξω μπροστά σου θα είναι λεωφόροι αγιότητος. Και όλα αυτά είναι νέα διαθήκη. Και η διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι με προϋποθέσεις. Οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουν τη διαθήκη τους με προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι έτσι η λογική και ο νόμος της διαθήκης. Δεν είναι συνθήκη. Και είναι πολύ σοβαρό η σχέση μας με το Θεό να είναι σχέσης διαθήκης και όχι συνθήκης. Αλλά δεν μπορεί να έλθει η σχέση μας με το Θεό να γίνει διαθήκης αν πρώτα δεν έχει προηγηθεί συνθήκη που κάνει ο άνθρωπος με το Θεό. Μία συμφωνία, μία σύμβαση. Και η συνθήκη που κάνει ο άνθρωπος με το Θεό είναι πρώτον: μετανοώ, Κύριε, έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με. Εισέ ημάρτων. Ενώπιόν σου έκανα το λάθος. Μετανοώ.
πρώτον. Δεύτερον, Κύριε, εσύ θα αναλάβεις τώρα, ώστε εγώ να μην ξανακάνω άλλο λάθος. Πολύ ωραίο, ωραία σκέψη αυτή. Εσύ από εδώ και πέρα θα αναλάβεις τις δικές μου υποθέσεις, θα με οδηγείς, θα με κατευθύνεις, θα με διορθώνεις για να μην ξανακάνω άλλο λάθος. Και τρίτον, γιατί είναι τρεις οι προϋποθέσεις της συνθήκης. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησέ με να κάνω ακριβώς το θέλημά σου. Να μην έχω δικές μου βουλές και δικές μου σκέψεις και αποφάσεις, αλλά οι βουλές μου να είναι μέσα στο θέλημά σου και οι σκέψεις μου και οι αποφάσεις μου να είναι ο λόγος σου, ο νόμος σου και οι αποφάσεις οι δικές σου. Ωραία συνθήκη, αδερφοί αγαπητοί, που μακάρι να μας βοηθήσει ο Θεός να την κάνουμε όλοι μας. Και τότε το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα κάνει νέα διαθήκη στη ζωή μας. Γιατί έκανε πρώτα μία διαθήκη νόμου στο λαό Ισραήλ. Θα κάνω νέα διαθήκη, όχι λέει σαν την πρώτη διαθήκη του νόμου, που είπα εάν κάνετε όλα αυτά, τότε εγώ θα σας χαρίσω τα πάντα. Αλλά απέτυχε αυτή η διαθήκη που έκαμε ο Θεός στους ανθρώπους. Όχι απέτυχε ο Θεός, οι άνθρωποι απέτυχαν. Δέχτηκαν τα δώρα, αλλά δεν αποδέχτηκε η καρδιά τους τις προϋποθέσεις. Δεν τις αποδέχτηκε τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό λέει απεστάτησαν και εγώ απεστράφην αυτούς. Δεν υπάκουσαν και εγώ απεστράφην αυτούς. Αλλά τώρα θα κάνω νέα διαθήκη. Και επαναλαμβάνω, αδερφοί αγαπητοί, τη συνθήκη που πρέπει να κάνουμε εμείς για να έλθει με τα βεβαιότητα η νέα διαθήκη που θα δούμε ποια είναι του Θεού σε εμάς. Πρώτον, μετάνοια και επιστροφή, εξομολόγηση. Έκανα λάθη, τίποτα δεν έκανα σωστό, τίποτα. Δεύτερον, όλη μου τη ζωή, τις υποθέσεις μου, τις σκέψεις μου, σε παρακαλώ να τις αναλάβεις εσύ, για να μην ξανακάνω λάθη. Δεν θα προπορευτώ πια, δεν θα ενεργήσω πια, αλλά με υπομονή θα περιμένω τις δικές σου τις ενέργειες. Και τρίτον, δώσε μου την απόλυτη υπακοή στο λόγο σου και στο θέλημά σου. Δηλαδή καταδικάζω κάθε επιθυμία μου, κάθε βουλή μου, κάθε επιδίωξή μου, την καταδικάζω. Γιατί ξέρω ότι είναι λανθασμένη. Όπως καταδικάζω κάθε σκέψη μου, διαλογισμό μου και απόφασεις δικές μου. Γιατί ξέρω ότι είναι λανθασμένες. Δίνε μου, σε παρακαλώ, πνεύμα υπακοής, ώστε να μου λες και να εκτελώ. Να με συμβουλεύεις και να προχωράω. Και έρχεται ο Θεός σε έναν τέτοιον άνθρωπο που στην πραγματικότητα έχει κάνει μια συνθήκη, δηλαδή έχει παραδοθεί ανεφόρον στο θέλημα του Θεού, αναγνωρίζοντας με ταπείνωση την αδυναμία του, αναγνωρίζοντας ότι έχει μικρά δύναμη και έχει πάρει απόφαση να φυλάξει το λόγο του Θεού με τη χάρη του Χριστού και να μην αρνηθεί το όνομα του Κυρίου με τη χάρη του Χριστού. Άρα να περπατάει στο θέλημα του Θεού και να υποτάσσεται στο λόγο του Θεού. Τότε έρχεται ο Θεός και λέει νέα συνθήκη, νέα συνθήκη. Και αυτή η νέα συνθήκη δεν έχει καμία σχέση με τη συνθήκη του νόμου. Εάν εσύ, τότε εγώ. Αλλά είναι η συνθήκη χάριτος. Επειδή εσύ, γι' αυτό εγώ. Δεν είναι το επαναλαμβάνω συνθήκη νόμου. Εάν το κάνεις αυτό, εγώ θα σε ευλογήσω. Αλλά είναι άλλη η συνθήκη. Επειδή εσύ ταπεινώθηκες, φυλάς το λόγο μου και δεν αρνείσαι το όνομά μου και ζητάς βοήθεια για να το καταφέρεις επειδή ξέρεις ότι δεν μπορείς, γι' αυτό και εγώ θα θέσω εμπροστές σου θύρα νεωγμένη, την οποία κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Δηλαδή θα πάρω εγώ τον νόμο μου και θα τον θέσω στα ενδόμηχά σου, ώστε να ξέρεις. Να ξέρεις τι είναι αυτό που θέλω εγώ. Θυμάστε τι του ζητήσαμε, ποια είναι η συνθήκη. Η διαθήκη είναι όπως μου το ζήτησες θα το κάνω. Θα πάρω τον νόμο μου, το θέλημά μου,
το λόγο μου, αυτό που δεν μπορούσες να εκτελέσεις εσύ, και να το βάλουμε στα ενδόμηχα της ψυχής σου. Και θα γράψω αυτόν στα φύλλα της καρδιάς σου, στην καρδιά σου, ώστε η καρδιά σου πια τι βουλές θα έχει, το νόμο μου. Και το πνεύμα σου τι αποφάσεις θα έχει, το νόμο μου. Γιατί εγώ πήρα την καρδιά σου και τοποθέτησα στην καρδιά σου το θέλημά μου και τις βουλές μου και τις οδούς μου. Άρα λοιπόν δεν χωράει τίποτα άλλο τώρα στην καρδιά σου. Τι ήταν αυτό που έμπαινε στην καρδιά, οι επιθυμίες των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, οι επιθυμίες της σαρκός, οι κοσμικές επιθυμίες, οι εικόνες, οι εφιλοδοξίες, όλα αυτά. Εγώ τώρα θα σε κάνω άλλον άνθρωπο. Και αυτό δεν ίσχυε μόνο για το λαό Ισραήλ τότε, ισχύει πάντα και για μας ισχύει. Υπάρχει χριστιανός που ο Θεός έχει γράψει στην καρδιά του τον νόμο του και στα ενδόμηχα το θέλημά του. Και το λέει ο Παύλος, κατά τα αισθητήρια είμαι γεγυμνασμένος. Δεν σκέφτομαι ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν εξητώ ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το έχει χαράξει στην καρδιά μου ο Θεός, το νόμο του, το λόγο του και το θέλημά του. Είναι άνθρωπος γυμνασμένος, έχει ότα πεπαιδευμένων και ακούει τη φωνή του Θεού, άψε, άψε, σβήσε αμέσως. Έχει όραση και βλέπει καθαρά, δεν χρειάζεται κολούριον στα μάτια του για να ξεκαθαρίσει η όρασή του. Έχει όραση, βλέπει. Έχει σοφία, όχι γήινη, ζώδη, δαιμονιώδη, με έρηδες και μάχες, αλλά έχει σοφία ειρηνική, ουράνια, πλήρη καρπό δικαιοσύνης. Και έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Αγίου ανθρώπου, τον οποίον ο Θεός αγίασε και στον οποίον ο Θεός τα χάρισε. Και όλα αυτά, γιατί κατάλαβε ότι είναι αδύνατος. Εις πολλά πτέω, Κύριε. Το άπαντες δεν με νοιάζει για σας. Εγώ παίρνω το λόγο του Θεού για μένα. Πολλά φταίω, πολλά λάθη έχω κάνει, Κύριε. Μα τίποτα σωστό να μην μπορώ να κάνω. Η άλλη σκέψη. Ρε παιδί μου, ποτέ δεν κάνω λάθος. Τι καλός που είμαι. Ό,τι λέω δίκιο έχω, σωστό είναι. Βλέπετε αδερφοί, δύο διαφορετικές σκέψεις μέσα στον ίδιο άνθρωπο ή δύο καλοί χριστιανοί με διαφορετικές σκέψεις. Ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το Θεό και βλέπει ότι είναι άνθρωπος και μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό και εξητάει από το Θεό, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με και διαμόρφωσε την καρδιά μου, δηλαδή γράψε στην καρδιά μου το θέλημά σου, Κύριε. Διαμόρφωσε το πνεύμα μου, τα ενδόμηχα του εσωτερικού ανθρώπου και γράψε στα ενδόμηχά μου το λόγο σου, Κύριε. Και δώσε μου και πνεύμα βουλής και δυνάμεως για να είμαι υποτεταγμένος κατά πάντα στο θέλημά σου. Γιατί δεν φτάνει, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε το θέλημα του Θεού. Εκείνο που έχει σημασία είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αν το πω πιο σωστά, τελικά να μπορέσουμε να το κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί ο διάβολος, ο κόσμος, δηλαδή ο διάβολος και τα παιδιά του, έχουν μία αγωνία και μία προσπάθεια, έναν αγώνα. Να πάρουν από μπροστά σου το θέλημα του Θεού βάζοντας άλλες εικόνες μπροστά σου. Βγάζουν από μπροστά του κάθε ανθρώπου, από μπροστά του Αγίου ανθρώπου του Θεού, την εικόνα της Βασιλείας των Ουρανών, την εικόνα του Χριστού, την εικόνα του Πνεύματος του Αγίου, την εικόνα της Εκκλησίας, την εικόνα της αφιέρωσης, την εικόνα του Αγιασμού, και έρχονται βάζουν μπροστά την εικόνα του πλούτου, λέω. Την εικόνα της αρκολατρίας, λέω. Την εικόνα της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας. Την εικόνα, βραδίνει να έρχεται ο Κύριος, τι μου λες τώρα. Αυτό λέει ο κόσμος. Και, αυτό, και γιατί ο κόσμος το λέει, όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι, γιατί είναι παιδιά του διαβόλου. Επειδή δεν είναι παιδιά του Θεού, επειδή δεν έχουν δεχθεί τον Χριστό και επειδή είναι άπιστοι, και γι' αυτό δεν έχουν γίνει παιδιά του Θεού, και επειδή είναι άπιστοι, ο διάβολος τυφλώνει το νου.
ώστε να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και έτσι συνεργάζεται ο διάβολος με τα παιδιά του και επιτίθεται στην καρδιά μας, γιατί ο Θεός πλαπείραστος κακών και κανέναν δεν πειράζει. Ούτε πειράζεται δηλαδή, ούτε πειράζει κανέναν. Αλλά εκ της επιθυμίας του καθένας άνθρωπος πειράζεται. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος έχει μπροστά του μόνο την εικόνα του Χριστού, η επιθυμία που έχει είναι μόνο η Βασιλεία των Ουρανών, δεν μπορεί να πειραστεί. Αν όμως λιγοστέψει αυτό, τότε έρχονται άλλες εικόνες που τις βάζει ο κόσμος, ο διάβολος και τα παιδιά του και η καρδιά μας, τις βάζει μπροστά στην καρδιά μας και αρχίζει και τις διαπραγματεύεται και τις επεξεργάζεται η καρδιά μας. Και όχι μόνο η καρδιά μας, και το πνεύμα μας. Με αποτέλεσμα να έρχεται πια αυτή η επιθυμία και να γεννάει την αμαρτία, να συλλαμβάνει την αμαρτία. Αψιλαμβάνει η αμαρτία. Για να το κερδίσω αυτό θα κάνω εκείνο. Αυτό είναι η επιθυμία, αυτό που θα κάνω είναι η αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Αδικία. Τι είναι αμαρτία? Ανομία. Ή θα αδικήσεις τον Θεό, τον αδελφό σου, τον πλησίον σου ή τον εαυτό σου, ή θα ανομήσεις, θα ξεφύγεις από την υπακοή του Λόγου του Θεού. Συλλαμβάνεται η αμαρτία, επιθυμείς, διώγνεις την αμαρτία, επιθυμείς πιο πολύ, διώγνεις λιγότερο την αμαρτία, επιθυμείς πιο πολύ, την κρατάς την αμαρτία. Τι σημαίνει την κρατάς την αμαρτία? Συλλαμβάνει η αμαρτία. Και αρχίζει τώρα η αμαρτία και επεξεργάζεται, έχει συλληφθεί πια. Επεξεργάζεται πώς θα την εκτελέσεις. Πώς θα εκτελέσω τώρα την αμαρτία? Και αρχίζει και οι διεργασίες, το μυαλό, στη σκέψη. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Και με πονηριές και με πανουργίες και με φόβο και με... Αλλά όλα αυτά εργάζονται. Μέχρι που ξαφνικά γεννιέται η αμαρτία. Δηλαδή βγαίνει από την καρδιά η αμαρτία και εκτελείται. Δεν έχεις μπροστά σου. Ξέρω τι θα κάνω. Θα το πάρω αυτό, θα το κλέψω, λέω παραδείγματος χάρη, ή θα πάω να περιμένω εκεί, θα την συναντήσω, ή θα ό,τι γεννηθεί, και ετοιμάζεσαι. Μόλις βρεις λοιπόν την ευκαιρία, κλέβεις. Απ, εκτελέστηκε η αμαρτία. Ο μισθός της αμαρτίας πια είναι θάνατος. Πάει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πια τώρα τι χρειάζεται? Τώρα χρειάζεται ξαναχτίσιμο. Όμως για να μην έρθουμε, αδελφοί αγαπητοί, σε αυτή τη διαδικασία του πειρασμού και του θανάτου που οδηγεί στο θάνατο, τι πρέπει να κάνουμε? Τη συνθήκη μας με το Θεό. Ώστε ο Θεός να φτιάξει, να μας δώσει μια καρδιά που να είναι γεμάτη από το θέλημά Του, ένα πνεύμα που να είναι γεμάτο από το Λόγο Του και μια ζωή που να είναι γεμάτη από την παρουσία Του. Δηλαδή θα σου δώσω το νόμο μου στα ενδόμηχα και θα γράψω στην καρδιά σου το νόμο μου. Και έτσι πλέον εγώ θα είμαι ο Θεός σου και εσύ θα είσαι ο λαός μου. Τι δηλαδή θα συμβεί? Μια ιδιαίτερη και προσωπική σχέση. Όπως είπε ο Θωμάς, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, όταν πίστεψε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τώρα πια ο Χριστός μπορεί να πει «Είσαι πρόβατο της βοσκής μου» και ο πιστός μπορεί να πει με παρησία «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Δηλαδή μια ιδιαίτερη σχέση. Την σχέση αυτή που έχει ο τσομπάνος με τα πρόβατα, που δεν μπορεί να επισέλθει άλλος ανάμεσά τους. Ούτε ο τσομπάνος μπορεί να κάνει λάθος στα πρόβατά του, ούτε τα πρόβατά του μπορεί να κάνουν λάθος στον τσοπάνι τους. Είναι μια ιδιαίτερη σχέση. Μοναδική σχέση. Την οποία έχει συνειδητοποιήσει ο Δαβίδ και κάθε άνθρωπος του Θεού. Δεν θα στερηθώ ουδενός. Μα υπάρχει άνθρωπος στην οικουμένη που μπορεί να πει με παρησία ότι δεν θα στερηθεί ουδενός? Βέβαια. Και αυτός που έχει ποιμένα του τον Κύριο, που ακούει τη φωνή του και τη γνωρίζει. Γιατί τη γνωρίζει? Γιατί είναι γραμμένη μέσα του. Που ακούει τη φωνή του και ακολουθεί μόνο αυτόν. Γιατί ακολουθεί μόνο αυτόν? Γιατί αυτή έχει την επιθυμία. Γνωρίζει τη φωνή του, είναι ο νόμος στα ενδόμηχα. Ακολουθεί αυτόν γιατί αυτόν αγαπάει. Αυτή είναι η καρδιά του. Και τέλος, άλλη φωνή δεν ακούει. Δεν μπορεί να επισέλθει πια
ανάμεσά τους άλλος άνθρωπος, άλλη φωνή. Δεν μπορεί να επισέλθει η φωνή του Όφεως που πλησίασε την Εύα και είπε: αλήθεια σας είπε ο Θεός ότι απαγορεύεται να φάτε από οποιοδήποτε καρπό, οποιοδήποτε δέντρο? Και Εύα τι να πει, είπα γιο πίσω μου σατανά, τι είναι αυτά που μου λες? Πολύ απλό δεν είναι? Αν μέσα στην καρδιά της δεν υπήρχε άλλη επιθυμία παρά μόνο ο Θεός, θα έλεγε: τι μου λες τώρα, μου διαψεύδεις το Θεό? Ποιος είσαι εσύ που έρχεσαι και μου λες άλλα πράγματα από το Λόγο του Θεού και μου τα μπερδεύεις και μου λες διάφορα πράγματα? Ποιος είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ? Τι πειράζει? Προσέξτε, μια κοπέλα έχει ενδιαφέρον να βάφεται. Έρχεται λοιπόν ο κόσμος: έλα καλέ, αμαρτία είναι να βάψεις λίγο τα χυλάκια σου εδώ? Ποια είναι η κουβέντα? Δεν μου είπε ότι απαγορεύεται να βάψω τα χυλάκια μου. Λίγο να βάλεις εδώ, δεν μου είπε ο Θεός να μην βάλω λίγο εκεί? Μπορώ να βάλω, αλλά αν βάλω λέει δεν θα πάω καλά. Ψέματα λέει. Αρχίζει δηλαδή και διαπραγματεύεται ο άνθρωπος όταν η καρδιά του δεν είναι γεμάτη από το Λόγο του Θεού, και το πνεύμα του και η καρδιά του διαπραγματεύεται τη φωνή του Θεού. Όμως τα πρόβατα δεν ακούνε τη φωνή του ξένου, μόνο γνωρίζουν ποια είναι η φωνή του ποιμένα τους και αυτοί ακολουθούν. Δηλαδή άσε με τώρα, δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Είναι από αυτά που δεν κουβεντιάζονται, δεν συζητιώνται. Μα κάθε μέρα στην εκκλησία θα πηγαίνεις? Κάθε μέρα θα πηγαίνω. Είναι ανάγκη? Δεν θα πιάσουμε κουβέντα. Άσε με άνθρωπέ μου τώρα, εγώ ξέρω τι κάνω. Κάθε με Κυριακή θα παίρνεις κοινωνία? Είναι ανάγκη? Αν δεν παίρνεις μια Κυριακή τι θα πάθεις? Άσε με αδερφέ μου τώρα. Εύκολα ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλημμυρισμένος από το Λόγο του Θεού και από το θέλημα του Θεού αρνείται, γιατί δεν τον αγγίζουν αυτά. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Θεός τώρα θα κάνω νέα συνθήκη, και γι' αυτό θα, λέει ο Θεός εγώ θα είμαι ο Θεός σου, όχι επειδή θα το, εάν το κάνεις, επειδή είσαι έτσι. Μα είμαι αδύνατος, γιατί με νοιάζει εμένα? Δεν νοιάζει το Θεός για τη δύναμή μας, που είναι παντοδύναμος. Αλίμονο αν εξυρτάτο το θέλημα του Θεού, το έργο του Θεού, η δύναμη του Θεού από τη δική μας δύναμη, τότε θα ήταν ένας ασήμαντος θεούλης, που είναι παντοδύναμος. Θα εξαρτηθεί από πόσα κιλά βάρος σηκώνω εγώ? Αυτό σηκώνει όλο το σύμπαν, με το λόγο του λέει και γίνεται. Ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Και συνεχίζει όμως και κάτι που θέλω να δώσουμε μεγάλη σημασία. Και σε αυτή την κατάσταση της συνθήκης του ανθρώπου με το Θεό, της νέας διαθήκης του Θεού με τον άνθρωπο και της ιδιαίτερης σχέσης του ποιμένα με το πρόβατο και του προβάτου με τον ποιμένα του, λέει η Γραφή, και δεν θα διδάσκουν πια έκαστος των αδελφών αυτού γνωρίσατε τον Κύριο, διότι πάντες ούτι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών, λέγει Κύριος. Θα λένε ελάτε να γνωρίσουμε το Θεό, πλησιάστε το Θεό, γιατί όλοι αυτοί από μικρό έως μεγάλο θα με γνωρίζουν. Γιατί? Γιατί εγώ θα τους αποκαλύπτομαι. Άλλο λοιπόν να πάω να γνωρίσω εγώ το Χριστό και άλλο να έρθει ο Χριστός να μου πει εγώ είμαι Κύριός σου και ο Θεός σου. Άλλο να ψηλαφίσω το Χριστό και άλλο να έρθει ο Χριστός και να μου πει πάρ' τα χέρια σου και βάλτα στον τύπο των ύλων, πάρ' τα χέρια σου και βάλτα στην πληγή μου. Τι κάνει δηλαδή τώρα ο Χριστός? Αποκαλύπτεται στο Θωμά. Ο Θωμάς τι έλεγε μέχρι τη στιγμή? Δεν υπάρχει, δεν και Ανάσταση, δεν με πείθετε. Αν δεν δω εγώ και δεν βάλω τα χέρια μου. Αλλά ήταν ειλικρινής. Για κάνει τη συνθήκη αυτή με το Θεό. Αλλά δεν χώραγε στην καρδιά του. Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει, να γνωρίσει. Οι άλλοι του λέγανε. Είναι αναισθημένος αυτός, δεν μπορούσε να το γνωρίσει. Οι άλλοι όμως γιατί ήταν βέβαιοι ότι είχε αναστηθεί? Γιατί τους είχε αποκαλυφθεί. Τους είχε υποσχεθεί, επισκεφθεί. Ενώ ήσαν μέσα με κλειστές τις πόρτες, ξαφνικά έρχεται ο Χριστός μπροστά. Πω, φάντασμα λέει, είναι φάντασμα. Ειρήνη μην. Φάντασμα είναι. Λέει, γιατί διαλογίζεστε έτσι? Πιάστε με. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά. Είναι αόρατο, είναι τίποτα, σύννεφο.
αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι. Εγώ δεν είμαι όμως έτσι. Πάρτε τα χέρια, πιάστε με. Έχω και σάρκα και οστά. Αίμα δεν έχω, γιατί έχω αναστηθεί. Γι' αυτό και αυτό το σώμα της Αναστάσεως περνάει από τείχους. Δεν είναι σώμα γήινο, αλλά είναι σώμα αναισθημένο. Και οι μαθητές εθαύμαζον, αλλά και από τη χαρά, αλλά και από έκπληξη φοβόντουσαν. Μετά όμως τους δίνηξε το νου και άρχισε να τους διδάσκει και να τους εξηγεί και να τους αποκαλύπτει τις γραφές, και έτσι με τις γραφές και με τη δύναμη του Θεού οι μαθητές είπαν «Ο Κύριος μας και ο Θεός μας». Γιατί τον γνωρίσανε? Γιατί τους αποκαλύφθηκε. Γιατί ο Θωμάς δεν τον αναγνώρισε? Γιατί δεν του αποκαλύφθηκε. Δεν θα λένε λοιπόν πλέον οι άνθρωποι «Γνώρισε το Θεό, αναστήθηκε ο Χριστός». Και ο Θωμάς θα λέει «Όχι, δεν αναστήθηκε, δεν θα το πιστέψω εγώ». Γιατί? Διότι θα τους αποκαλύπτομαι. Και κανένας αδελφοί δεν είναι σήμερα στην Εκκλησία που δεν του έχει αποκαλυφθεί ο Χριστός. Κανένας μέσα στην Εκκλησία σήμερα του Χριστού δεν είναι που θα πει «Άραγε αναστήθη ο Χριστός». Μήπως κάνουμε λάθος? Μπορούμε να πάμε να αμφισβητήσουμε άλλα πράγματα. Θα με θεραπεύσει ο Χριστός? Αλλά θα πούμε «Η πίστη μου θα φτάσει». Ναι, θα σε θεραπεύσει, του λέμε εμείς. Αλλά να πούμε αμφισβητεί κανείς, είναι αδελφοί σημείο, θαύμα μεγάλο, ότι ο Χριστός είναι σήμερα ανάμεσά μας? Είναι κανένας που να πει μες στην καρδιά του «Λες να μην είναι? Μπορεί να μην είναι?» Είναι κανείς που μπορεί, μικρός, μεγάλος, ο πιο μεγάλος σε ηλικία που έχει χαλάσει και το μυαλό του και το πιο μικρό παιδάκι, μπορεί να πει «Αποκλείεται, δεν αναισθήθη ο Χριστός». Μα, δεν είμαι βέβαιος. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί μας έχει αποκαλυφθεί ο Χριστός. Και επειδή μας έχει αποκαλυφθεί, τον έχουμε γνωρίσει τον Χριστό. Για πηγαίνετε να δείτε σε θρησκείες άλλες, σε δόγματα άλλα. Τις προάλλες μίλαγα με κάποιον άνθρωπο μιας άλλης εκκλησίας και μου λέγε, και του λέγε την Ανάσταση του Χριστού, και μου λέγε «Αλήθεια, μου λέει, πιστεύεις ότι έχει αναισθηθεί ο Χριστός?» Μα τι μου λέει τώρα αυτός? Πιστεύεις ότι υπάρχει αιώνια ζωή, άλλη ζωή? Δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου ότι μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό το πράγμα. Αλλά είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Δεν θα λένε οι άνθρωποι «Γνωρίσατε το Θεό»? Γιατί όλοι θα με γνωρίζουν από μικρή ως μεγάλο. Και γιατί θα τον γνωρίζουμε? Γιατί θα μας αποκαλυφθεί. Είναι αποκεκαλυμμένο σε εμάς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Κάθε Κυριακή απόγευμα 4.30 με 7 έχουμε συμμελέτη. Ακούγονται πολλές ερωτήσεις. Πολλές φορές υπάρχουν και διαφορετικές γνώμες σε μερικά πράγματα. Ούτε ένας δεν με έχει ρωτήσει «Είσαι σίγουρος ότι είχε αναισθηθεί ο Χριστός? Είσαι σίγουρος ότι υπάρχει Βασιλεία των Ουρανών, αιώνια ζωή?» Κανένας. Και αν κάποιος μου το πει, δεν πιστεύουν τα αυτιά μου. Θα πω «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει, δεν έχει γνωρίσει, δεν έχει καταλάβει τίποτα από το Ευαγγέλιο». Όμως δεν είναι εκεί, αδερφοί αγαπητοί, το κρίσιμο σημείο. Δεν είναι το «γνωρίσατε το Θεό», ότι δεν το λέμε γιατί τον έχουμε γνωρίσει. Δεν είναι το κρίσιμο σημείο ότι μας αποκαλύφθηκε ο Χριστός. Το κρίσιμο σημείο είναι γιατί μας αποκαλύφθηκε μας ο Χριστός. Εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο. Γιατί αποκαλύφθηκε σε μένα και όχι στην αδελφή μου, λέω παραδείγματος χάρη. Γιατί αποκαλύφθηκε σε σένα και όχι στον πατέρα, στη μητέρα, στον αδελφό, στην αδελφή σου? Και μάλιστα ανθρώπους που κρατάνε και το λόγο του Θεού. Και μάλιστα ανθρώπους που προσεύχονται. Και μάλιστα με ανθρώπους που κάνουν και μεγάλους σταυρούς. Και έχουν και φυλακτήρια. Γιατί? Και λέει η Γραφή, διότι θα συγχωρήσω την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών, δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Γιατί εγώ όχι συγχώρεσα,
Συγχώρεσα, όχι μόνο, αλλά συγχωρώ και θα συνεχίζω να συγχωρώ. Δηλαδή αν δεν υπάρχει συνεχόμενη συγχώρεση, δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι υπάρχει και συνεχόμενη αποκάλυψη. Θα συγχωρήσω την αμαρτία, την ανομία, παράβαση. Θα συγχωρήσω και την αμαρτία, αδικία. Θα τα συγχωρήσω αυτά. Και τις αδικίες των ανθρώπων και τις παραβάσεις και τις ανομίες των ανθρώπων. Αλληλούια. Γιατί σε μερικούς ο Θεός είναι τόσο συγχωρητικός και δεν λαμβάνει υπόψη του τα λάθη τους και τις αμαρτίες τους, και μερικοί τόσο δύσκολα παίρνουν την άφεση αμαρτιών, την ειρήνη της συγχώρεσης και την απόλαυση της βασιλείας των ουρανών και της ευλογίας. Γιατί, και η απάντηση, αδερφοί αγαπητοί, είναι μία. Μία και μοναδική. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες εκβάσεις της ζωής σου. Δηλαδή, πόσο αγαπάς το Χριστό, αδερφοί. Δηλαδή, η αγάπη θα καλύψει, όχι κάλυψε, θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Δηλαδή, τα πάντα συνεργούσει στο μέλλον προς αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι γεμάτος από αγάπη και η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου, τότε η αγάπη κανονική, χριστιανική, όχι συναισθηματική, σ' αγαπώ Χριστούλη μου και δώστου τις μετάνοιες, αγάπη χριστιανική, Ευαγγελίου, αγάπη Λόγου Θεού, αγάπη εξ όλης της καρδίας, ψυχής, διανοίας και δυνάμεως, αγάπη που να δημιουργεί την εικόνα του Χριστού κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή του ανθρώπου, μοναδικό, όχι μόνο κυρίαρχο, και μοναδικό πρόσωπο στη ζωή του ανθρώπου. Μία αγάπη που είναι απόλυτα αφιερωμένη. Και συνεχίζονται τα ερωτηματικά όμως, αδελφοί αγαπητοί. Και πού θα βρω μια τέτοια αγάπη που να αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου, που να αγαπάω τον αδελφό μου όπως ο Χριστός με αγάπησε, και ιδιαιτέρως να αγαπάω Κύριον τον Θεόν μου εξ όλης της καρδίας μου, ψυχής, διανοίας μου και δυνάμεώς μου. Πού να τη βρω αυτή την αγάπη? Και η απάντηση είναι πάλι καθαρή, μοναδική και οριστική. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, ουχή δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύος, αλλά τα πάντα δια του Κυρίου όλων των δυνάμεων. Δηλαδή, αδελφοί, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας που να είναι ευάρρωστο εις το Θεό, αν δεν είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή να γονατίζουμε και να φεύγει κρουνός τα ύδατα, τα ζώντα εκ της κοιλίας μας. Δηλαδή να είμαστε ζηλωτές των πνευματικών. Μα αν δεν έχω Πνεύμα Άγιο δεν αγαπάω? Βεβαίως αγαπάς. Γιατί ο καρπός του Πνεύματος Αγίου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, βεβαίως. Αλλά άλλο είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σου και άλλο είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σου. Γιατί ο Θεός δίνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που εννοούμε ή ζητούμε, κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν
δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και πού το λέει αυτό ο Θεός? Όταν στο Ζαχαρία του φέρνει μπροστά και του αποκαλύπτει τη λιχνία, τη χρυσή, τη σφυρίλατο. Μία λιχνία που, και μακάρι να τη διαβάσουμε, τα λίγα λεφτά που έχουμε μπροστά μας, αδερφοί αγαπητοί, για να τη δούμε, είναι σελίδα 835, να δούμε αυτή τη λιχνία, την υπερθαύμαστη, την ολόχρηση. Διαβάζω λοιπόν από το Ζαχαρία τον προφήτη, 4ο κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Σελίδα 835, 4ο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Και είπε προς εμέ, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, εθεώρησα και ειδού λιχνία όλη χρυσή και δοχείο επί της κορυφής αυτής. Και 7 λίχνη αυτής επ' αυτής και 7 σωλήνες στους λίχνους τους επί της κορυφής αυτής και 2 ελαίε επάνωθεν αυτής, μία εκ δεξιών του δαχείου και μία εξ αριστερών. Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελο το λελούντα με ταυτού, μετεμού λέγον, τι είναι ταύτα Κύριέ μου? Και απεκρίθη ο άγγελος του λαλών μετεμού και είπε προς εμέ, δεν γνωρίζεις την ετάφτα? Και είπε, ουχή Κύριε. Και απεκρίθηκε, είπε προς εμέ, ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου των δυνάμεων λέγον, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτή είναι η λιχνία η χρυσή. Αυτός είναι ο τέλειος αγιασμός, που είναι γεμάτη από το λάδι. Από το λάδι που έρχεται από την ελιά, από το Πνεύμα το Άγιο, από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρξει λιχνία τέλεια παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να υπάρχει τέλειος άνθρωπος σε αγιασμό και καθαρότητα παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Το ερώτημα είναι, υπάρχει τέτοιος? Η απάντηση είναι ναι, όταν πληρούνται δια Πνεύματος Αγίου. Αφού προηγουμένως έχει κάνει τη συνθήκη του προς το Θεό, έχει μετανοήσει, έχει καταδικάσει τις σκέψεις του, έχει καταδικάσει τις επιθυμίες του και έχει επιζητήσει και εξητήσει και παρακαλέσει το Θεό να του χαρίσει πνεύμα υπακοής, πνεύμα ταπεινό που να τρέμει στο Λόγο του Θεού. Και όταν αυτός ο άνθρωπος πληρούται Πνεύματος Αγίου, τότε η αγάπη του Θεού θα πλημμυρίζει την καρδιά του και θα γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Γίνεστε τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας είναι τέλειος και περιπατείτε εν αγάπη. Ποιος είναι ο τέλειος? Αυτός που είναι πλήρης αγάπης. Και πώς γίνεται ο άνθρωπος πλήρης αγάπης? Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν.